Στη δυτική πλευρά λοιπόν της Σαντορίνης έχει απογευματιάσει. Βέβαια ο αέρας δεν έχει κόψει καθόλου. Έχουμε ένα ξαράκι γεμάτο με ρηπές 7 και έχουμε έρθει στον Άγγελο. Ο Άγγελος λοιπόν πρώτη φορά έρχομαι εδώ. Έχει πολύ ωραίες εγκαταστάσεις από ό,τι είδα από μακριά. Ολυμπιακίζουν λίγο. Εντάξει, μπορεί να είναι και σύμπτωση αυτό. Αλλά μπορεί να είναι και πραγματικότητα. Λοιπόν, ο μήνας έχει 25 παιδιά του Γενάρη. Ναι, αποφασίσαμε να έρθουμε στη Σαντορίνη με ένα καλό καιρό και καλά. Η μετεωρολογία μας έδινε ένα τριαράκι σήμερα, βαρύ. Και δυστυχώς από το πρωί μέχρι τώρα έχουμε κάνει αρκετά βίντεο. Πετάξανε τα παιδιά περιστέρια. Ναι, τα εκθέσανε τα περιστέρια τους. Αλλά ο καιρός ήταν ακαταλληλότατος. Τουλάχιστον για μας, τους υπόλοιπους. Δηλαδή που σημαίνει εξάρια και καμιά φορά είχε και ρηπές εφτάρια. Θα τα πετάξει και αυτός. Είναι λίγο πριν πέσει ο ήλιος. Θα μας κάνει και αυτός τώρα το χαβά του. Ήθελε και αυτός να τα εκθέσει τα περιστέρια του. Βέβαια με πάρα πολύ κακό καιρό. Θα δείξει τώρα το αποτέλεσμα. Λοιπόν, σας έκανα τον πρόλογο και σε λίγο θα δούμε, θα μπούμε και επί του έργου. Άγγελος λοιπόν, εδώ στη Σαντορίνη. Με αυτές λοιπόν τις καιρικές συνθήκες βλέπετε τι γίνεται, έχει λισομανάξει. Βλέπετε και τα καλάμια εδώ, κάτι καλαμιές που κοίταζα εδώ τις λυγίζει. Έτοιμοι είμαστε! Πάμε λοιπόν, ναι. Βγάζει τα πουλιά τώρα έξω. Ανέβηκα πάνω τώρα σε ένα έψωμα. Όχι ρε γάμο, το βγαίνει ο ήλιος. Ευτυχώς ξαναμπήκε μέσα. Από μία μικρή τρύπα στον αέρα έχουμε ήλιο. Α, έχουμε ηλιακό τοπίο όμως, ε. Στο ηλιοβασίλεμα λοιπόν. Θα δούμε τα γκογκουλάκια. Ναι παιδιά, τα γκογκουλάκια στη Σαντορίνη. Με ένα εξάρι, εφτάρι καιρό. Αυτό το βίντεο σίγουρα θα θέλει να το δει και ο Γκόγκουλας. Δεν νομίζω να έχει δει ποτέ τα περιστέρια του να πετάνε με 6 και 7 μποφόρ. Δεν γίνεται. Που έχουν πάει καταρχήν, κοιτάξτε που πήγανε. Τα έχει κοπανίσει, τα έχει πατήσει κιόλας, έχει βοριά, ξεροβόρη. Κι όμως τον νικάνε και παιδιά, τον νικάνε, ναι. Τον νικάνε και νομίζω θα βγάλουν και πλάνα, ναι. Καταρχήν έχουν ανοίξει αυτή τη στιγμή. Έχουν σκορπίσει δηλαδή θα λέγα. Ωραίες κόντρες. Και πιάνουν και φτερουγγισχές στην κόντρα. Δεν το πιστεύω. Με 7 μποφόρ αέρα. Ναι, είναι 6 με 7. Πώς το λένε, ρηπές. Την πατήσαμε. Ήθελα να έρθω με ένα τριάρι. Έτσι έλεγε η μετεωρολογία. Και τώρα μας έχει βγάλει εξάρι, εφτάρι. Δεν θα πέταγε κανείς για κανένα λόγο σε όλη την Ελλάδα. Ούτε και εδώ θα το πέταγαν αν δεν υπήρχε λόγος δηλαδή. Λοιπόν, κάτσε να αφήσω. Τι να αφήσω τώρα και τι να πιάσω. Είναι πολύ μακριά παιδιά, πάρα πολύ μακριά. Με ένα πολύ δυνατό zoom τώρα τα πλησιάζω. Λοιπόν, θα αφήσω τώρα αυτά τα κάτω-κάτω. Να μαζευτώ να δω πού είναι τα άλλα. Να τα. Τα άλλα έρχονται. Έχουμε πουλιά εδώ στην πορεία. Ένας δυνατός χαβάς, σούπερ χαβάς θα λέγα. Με πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Στη Σαντορίνη παιδιά, ναι. Βλέπουμε τα περιστέρια του Γκόγκουλα, τα τυρναβίτικα. Τις αντιδράσεις τους. Εγώ θα έλεγα αν τα περιστέρια αυτά κεφαλώσουν από πάνω και πέσουνε θα είναι μεγάλη μαγιά. Δηλαδή τα έχουμε δει σε φτερά και σε θεάματα, ξέρουμε. Τα δούμε και λίγο σε ένα εφτάρι καιρό. Είναι και αυτό νομίζω μια δοκιμή φανταστική θα έλεγα, ναι. Και ιδανική. Εκεί μέσα είναι. Χαθήκανε. Κάτσε να πάω τώρα πάλι εδώ. Πόση ώρα ζουμάρω. Ναι, έχουν πιάσει δεξιά, αριστερά. Προσπαθούν τα φουκαριάρια τώρα να μην χαθούνε τώρα. Κόντρα στην κόντρα. Κόντρα στην κόντρα, ναι. Είναι το άλλο πλάνο. Γιατί υπάρχει το σενάριο που λένε ωραία, θεαματικά περιστέρια.
σε ένα δυνατό καιρό θα μπορέσουν να γυρίσουν. Αυτό τώρα θα δούμε. Για μένα, αν θα μπορέσουν να γυρίσουν, θα είναι επιτυχία. Ήδη τα έχει καλέσει. Εντάξει, όμως εκεί που έχουν πάει τώρα, αυτός τα κάλεσε. Από εκεί μέσα όμως. Για να δούμε. Εγώ την έχω στημένη να τα πιάνω. Α, έρχονται. Ήρθανε κάποια παιδιά. Ναι, έχουν βάλει. Μην μιλάς, μπανάνι. Πολύ ωραία φάση, μπράβο. Έχει έρθει ένα κοπάδι και έρχονται κι άλλα. Κοίτα από πάνω μας που είχαν πάει κάποια περιστέρια. Μέσα από το σβήσιμο. Αυτό είναι. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε, Αγγελάκο. Ναι. Και πρέσες. Πάρα πολύ καλός. Όχι καλός, πάρα πολύ καλός. Βλέπετε τι παθαίνουν οι παπαγάλοι. Στο εφτάρι, κοιτάξτε τι παθαίνουνε. Τους κοπανάει, τους πάει πίσω, τους πατάει κάτω στη γη. Λογικά πρέπει να έχουν έρθει όλα, αν λείπει ένα-δύο. Δεν βλέπω περιστέρι, εγώ με το μάτι πουθενά. Για κάτσε να κάνω και ένα γρήγορο zoom κάτω εκεί. Να τα, τα κοκκουλάκια λέω, τα σκουράκια. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, είναι να ανεβάσω και ένα βίντεο του Γκόγκουλα. Όταν θα δείτε αυτό το βίντεο, θα το έχετε δει και του Γκόγκουλα, έτσι. Οπότε θα δείτε το θέαμα με τυρναβίτικο καιρό, τα ίδια περιστέρια, και βλέπετε τώρα τα ίδια πουλιά σε αντίθεση με ένα 7 μποφόρη Σαντορίνη. Ότι πήγανε, καρφώσανε και ήρθανε με 7 μποφόρ αέρα. Και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Τώρα μην έχετε και απαιτήσει να δούμε και εδώ λαλά και τέτοια, έτσι. Άστο. Μπράβο. Όλα έχουν έρθει. Πάω κάτω να τα τραβήξω, ναι. Να και τα λεμονιά τα παπαγαλάκια. Δεν τα δάμε στην επαρχία και τα βλέπουμε εδώ στη Σαντορίνη. Γιατί όχι, λεμονάκια είναι όλα. Κάνει και ο Άγγελος τώρα την καταμέτρηση. Και πάμε να τα δούμε και μέσα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επειδή είναι αγρίμια, εδώ θα σταματήσω και θα μπω με zoom μέσα, ναι. Αλλιώς δεν μπορεί να τα πλησιάσεις. Ναι κύριοι, τα βλέπετε. Κοκκουλάκια, καθαρό αίμα. Πιο καθαρό αίμα δεν γίνεται. Σκούρικα με αυτούς τους λαιμούς τους που κοκκινίζουνε. Και μπράβο του, μπράβο ρε Άγγελε, μπράβο. Τα έχει κάνει όλα μία τρίχα. Φαίνεται ότι είναι μονογέννητα περιστέρια, παιδιά. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι όλα ίδια. Κλόνος θα έλεγα, κλόνος. Και το τσαπάρικο, η τσαπαρούλα αυτή εδώ πέρα, κοιτάξτε. Λαδίτσα είναι αυτή. Κοιτάξτε ο λαιμός της. Αυτό το μπορντό. Μπράβο. Να και αυτός εδώ, ο καρακανάτος εδώ. Τώρα είναι σαν να τραβάω τον κόκκουλα στον τύρναβο. Πραγματικά. Ειδικά τώρα το τελευταίο βίντεο που είναι να ανεβάσω. Θα το έχετε δει σίγουρα τώρα. Τώρα που όταν θα ανέβει αυτό θα αργήσει το Σαντορινιό. Κατά συνέπεια έχετε δει το βιντεάκι του κόκκουλα μέσα. Είναι ακριβώς τα ίδια σκαριά έτσι. Ακριβώς. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο της τραβηξιάς αυτινής, γιατί είδαμε τα περιστέρια αυτά, τα έχουμε δει τώρα στους καλούς καιρούς που είχε στον Τύρναβο, και τα φτερά και όλα που πιάνουν και τα πεσά, και τα είδαμε τώρα και με ένα εξάρι εδώ στη Σαντορίνη. Άρα γυρνάνε και στο σπίτι τους με μια κακοκαιρία μεγάλη. Εντάξει, να μου πεις εδώ είναι και οι τόποι τέτοιοι οι καιροί. Ναι, αλλά κοίτα, είναι και θέμα επιβίωσης, έτσι. Άλλα περιστέρια εδώ δεν θα επιβιώνανε. Αυτά έχουν επιβιώσει και το αποδείξανε σήμερα. Είναι καλή αυτή η αντίθεση. Γιατί κάποιοι περιστεράδες, το είπα και πριν, λένε το εξής. Λέει, εντάξει, είναι ωραία, αλλά αυτά τα θεαματικά είναι μαλακά περιστέρια. Ναι, αλλά τώρα εδώ πέρα δεν μετράει αυτό. Μαλακά περιστέρια και να τρέχουν σε τέτοιους καιρούς. Άρα δεν είναι μαλακά, είναι σκληρά. Μπράβο.
Δεν χρειάζεται να κάνω κοντινά, είναι όλα το ίδιο. Μπράβο στον Άγγελο που έχει στήσει αυτή την ομαδάρα μονογέννη. Γεια σου ρε φίλε Αγγελάκο, από κοντά. Γεια σου Παναγιώτη. Τα έχουμε πει από μακριά, αλλά από κοντά Περιστεριακός. Πρώτη φορά τα λέμε. Λοιπόν, ήρθα στη μεριά σου, μπράβο. Είσαι πολύ μερακλής, θα ξεκινήσω από εκεί. Τα κουμάσια σου είναι όλα νοικοκυρεμένα. Κόκκινο άσπρο που έχει σχέση με κανένα Ολυμπιακό, δεν ξέρω. Λίγο πολύ. Α, και το είπα πριν. Λέω θα το πω και μπορεί να πέσω και μέσα, μπορεί να πέσω και έξω. Γιατί μερικοί θέλουν το κόκκινο σαν στόχο, ξέρεις. Είναι στόχος το κόκκινο, σαν χρώμα. Σε αντίθεση με το άσπρο πάλι. Τέλος πάντων. Άρα έχουμε και ένα δυνατό παοκτζή. Ολυμπιακό εδώ, μπερδεύτηκα λίγο, με συγχωρείς. Τα ίδια λέω και στους παοκτζήδες όταν είμαι Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα, θα αφήσουμε αυτό το κομμάτι. Έκανες ένα χαβά με του Θοδωρή του Γκόγκουλα, του Τριναβίτη τα Περιστέρια. Καταρχήν, μπράβο σου, είσαι πολύ μερακλή, σε παραδέχομαι. Που με ένα-δύο ζευγάρια πόσα είχες? Με τρία ζευγάρια. Τρία ζευγάρια. Ξεκίνησες με τρία ζευγάρια και έχεις κάνει μια ομαδάρα, θα έλεγα, πολύ δυνατή. Ο Θόδωρας, τα έχουμε δει τα Περιστέρια του στον Τύρναβο. Συγκεκριμένα φέτος έχω ανεβάσει και ένα βιντεάκι. Στην ουσία θα το ανεβάσω αύριο μεθαύριο, αλλά όταν δουν το δικό σου θα έχει ανέβει και θα το έχουν δει όλη η Ελλάδα. Και νομίζω ήταν πάρα πολύ καλό βίντεο, πάρα πολύ καλά Περιστέρια. Μου θύμισε εκείνη τη βιντεάρα που είχα κάνει πριν 6-7 χρόνια. Λοιπόν, με πολύ θέαμα, πάρα πολύ θέαμα και καλό δυνατό πεσό. Βέβαια ο καιρός εκεί είχε μια άπνοια, άντε να έχει και ένα μποφοράκι, που σημαίνει χάρμα, χάρμα, έτσι. Λοιπόν, εκεί είδαμε την αξία αυτή των Περιστεριών με εκείνες εκεί τις συνθήκες. Τώρα, στη Σαντορίνη, αφού μπορούν και επιβιώνουν αυτά τα Περιστέρια, αυτό λέει πολλά. Και μόνο που έχεις κάνει ομάδα και τα πετάς. Και δεν τα πετάς απλώς, τα πετάς με ένα καιρό ακατάλληλο διανηλίκους. Έτσι θα το χαρακτήριζα. Τώρα με εξάρια. Τέτοια Περιστέρια, εδώ είναι το καλύτερο δοκιμαστήρι. Λοιπόν, επειδή σου είπα πολλά, πρέπει να σταματήσω κάπου. Μπράβο ρε φίλε, πρέπει να είσαι και καλό καλάμι για να το κάνεις αυτό. Δεν φτάνει μόνο να είναι τα Περιστέρια, είναι και το χερικό, έτσι, να τα λέμε όλα. Και η δασκάλη Παναγιώτη. Ναι, το χερικό, μπράβο. Λοιπόν, συγχαρητήρια από μένα. Πάρε το λόγο και πες εσύ ό,τι θες. Ευχαριστούμε Παναγιώτη που λες και μας τράβηξες. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θόδωρα τον Κόκκουλα που μου είδε τα Περιστέρια του. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θόδωρα τον Κόγκουλα που μου έχει δώσει τα Περιστέρια του και να ευχαριστήσω τους φίλους μου από τα Καμίνια, τους Καραμολέγκους που μου έχουν μάθει πολλά πάνω στα Περιστέρια και είναι εδώ και μαθαίνουν ακόμα περισσότερα. Καλές εντάξεις στα υπόλοιπα παιδιά. Εντάξει, ο καιρός θα είναι δυνατός. Εντάξει, δεν πειράζει. Αύριο μπορεί να είναι καλύτερος. Αλλά τις πιο πολλές φορές έχει αέρα. Μπράβο. Πολύ σαΐνι, πολύ καιρός. Ναι. Λοιπόν, με όποιον δάσκαλο θα κάτσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Άρα οι Καραμαλέγκηδες πρέπει να είναι καλοί Περιστεράδες. Τους πέσανε στα χέρια και καλά Περιστέρια και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, κύριοι, εδώ αφήνουμε και το φίλο μας τον Άγγελο και το συμπέρασμα ποιο ήταν, ότι τα κογκουλάκια πετάνε και στη Σαντορίνη. Με 6 και με 7 βοφόρ. Και θα κλείσω με το πλάνο αυτό και με ένα δυνατό χειροκρότημα που ακούγεται από πίσω. Εδώ είναι τα φιλαράκια του Άγγελου. Οι φίλοι του Πούμπε και οι Καραμαλέγκοι είναι μέσα εκεί. Αυτοί που τον βοηθάνε, οι δασκάλοι του. Καλά, δεν το πάει, οι δασκάλοι σου. Έτσι, Παναγιώτη. Μπράβο, λοιπόν. Και έτσι λοιπόν κλείνουμε από την ωραία Σαντορίνη με τους πολύ πολύ κακούς καιρούς. Δεν πειράζει. Εδώ είπαμε είναι δοκιμαστήρι. Εδώ έρχονται όλα τα πουλιά από όλη την Ελλάδα και δοκιμάζονται. Όποια αντέχουν, αντέχουν. Όποια δεν αντέχουν, πάμε για άλλα. Γεια χαρά.